Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1057, είναι από, το, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο, κεφάλαιο Α και εδάφιο 1. Σελίδα 1057, Α1. Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβεια. Επελπίδη ζωής αιωνίου, την οποία υπεσχέθη ο ψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων. Εφανέρωσε δένε κερίς ορισμένης τον λόγο αυτού, διά του κηρύγματος, το οποίο ενεπιστεύθην εγώ, κατά επιτογήν του Σωτήρος ημών Θεού προς Τίτον, γνήσιον τέκνο κατά την κοινήν ημών πίστην. Ή χάρις έλεος ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Και να πάμε στο 15 εδάφιο δίπλα. Εις μεν τους καθαρούς πάντα είναι καθαρά. Εις δε τους μεμιασμένους και απίστους, ουδέν καθαρών. Αλλά και ο νους αυτών και συνείδηση είναι μεμιασμένα. Ομολογούσε ότι γνωρίζουσε τον Θεόν. Με τα έργα όμως αρνούνται, δελικτύοντες και απειθείς και εις πάν έργων αγαθών αδόκιμοι. Και να πάμε στην επόμενη σελίδα, στο Β' 11. 11 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο. Διότι εφανερώθη χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμε την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένονται στη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκε αυτόν υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαών εκλεκτών, ζηλωτήν καλών έργων, ταύτα λάλη και πρότρεπε και έλεγχε με τα πάσης εξουσίας ας μη σε περιφρονεί μη δεις. Και το 8 εδάφιο από το επόμενο κεφάλαιο, πιστός ο λόγος, και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς, για να φροντίζω συνυπιστεύσαντες στον Θεό να προϊστάνται καλών έργων. Ταύτα είναι τα καλά και τα ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, δούλος του Θεού, με παρελθόν, παρόν και μέλλον, τώρα που γράφει, με παρελθόν, με παρόν τώρα που γράφει στον Τίτο, 65 μετά Χριστό, λίγο πριν τον αποκεφαλίσουν και πάει στον ουρανό, και ένα μέλλον για το οποίο και το γνωρίζει και δοξάζει το Θεό γι' αυτό. Το παρελθόν του ήταν άσχημο. Ο ίδιος λέει ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησία του Θεού, εκακοποιούν αυτήν, παρόλα αυτά προέκοπτον εις τον Ουδαϊσμόν υπέρ πολλούς συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερον ζηλωτής υπάργων των πατρικών μου παραδόσεων. Όμως, συνεχίζει και επιμένει, θα έλεγα εγώ, ότι ήταν διώκτης της Εκκλησίας και εν αγνία του έπρατε εν απιστία. Αγνοών έπρατε εν απιστία. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που όποιος τον έβλεπε τρόμαζε, χριστιανός, και βεβαίως κανένας δεν τον συμπαθούσε, δεν τον εκτιμούσε και δεν τον αγαπούσε. Οι δε χριστιανοί, οι μαθητές του Χριστού την εποχή εκείνη, έβλεπαν έναν άνθρωπο που τους ταλαιπωρούσε. Ποιο ήταν το παρελθόν του, φοβερό. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι έκανες ή τι κάνεις, τι έγινε στη ζωή σου ή τι γίνεται. Είναι αυτό το οποίο ο Θεός σκοπεύει, τι ο Θεός σκοπεύει να κάνει. Με σένα. Αλλά για να το πούμε πιο καλά σήμερα, δεν είναι τι βλέπεις όπως οι χριστιανοί έβλεπαν για τον Σαούλ στον άνθρωπο. Μην πάβεις να προσεύχεσαι. Δεν είναι το κρίσιμο σημείο αυτό που βλέπεις, το έργο του που βλέπεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι να σου φανερώσει ο Θεός το έργο που θα κάνει αργότερα ο Θεός με αυτόν. Γι' αυτό περπατάμε δια της πίστεως
στις φανερώσεις του Λόγου του Θεού. Δεν περπατάμε δια της όψεως. Και αν μάλιστα θέλουμε τον Χριστό για τη ζωή αυτή, για το τώρα, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είμαστε οι ελληνιότεροι πάντων των ανθρώπων. Σκεφτείτε τους αδελφούς στην εκκλησία της Φιλαδελφίας που έβλεπαν απέναντι, τους εκπεριτομείς, τους από την συναγωγή του Σατανά. Πώς θα σκεφτόντουσαν, τι θα σκεφτόντουσαν για αυτούς. Όμως ο Θεός τι έκανε, δύο πράγματα. Πρώτον, έδωκε θύρα ανεωγμένη στην εκκλησία και δεύτερον, οδήγησε τους εκ της συναγωγής του Σατανά μέσα για να προσκυνήσουν. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Πρώτον, σε σένα που είσαι δούλος του και δεύτερον, στους άλλους που θα τους κάνει δούλους του. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Ποιος ήταν ο Παύλος? Όπα, πα, 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 μακριά. Ποιος έγινε? Ιδιαίτερος δούλος του Θεού. Τι ήταν οι χριστιανοί όταν έβλεπαν τον Παύλο? Φοβισμένοι, τρομοκρατημένοι, που πότε θα μας κάνει. Τι έγιναν μετά? Χαρούμενοι, δόξαζαν τον Θεό για την αλλαγή που έβλεπαν στον Παύλο. Και ο Παύλος λοιπόν τώρα, στο παρόν του, στέλνει αυτή την επιστολή σε έναν αδελφό του, τον Τίτο, τον οποίο αποκαλεί γνήσιον τέκνον του Θεού. Και αρχίζουν τώρα τα ερωτήματα. Είσαι γνήσιον τέκνον του Θεού? Σε σένα απευθύνεται η επιστολή. Και ποιος είναι το γνήσιον τέκνον του Θεού? Αν η πίστη σου είναι κοινή, είναι ίδια με την πίστη του Αποστόλου Παύλου. Αν δηλαδή πιστεύεις αυτά που πίστευε ο Απόστολος Παύλος. Εάν δεν πιστεύεις αυτά που πίστευε ο Απόστολος Παύλος, δεν είσαι ακόμη γνήσιον τέκνον. Και δεν μπορεί να εργαστεί ο Θεός. Όλο παράπονα θα έχεις, όλο γκρίνιες θα έχεις, όλο κρίσεις, όλο κατακρίσεις, όλο φωνές, όλο πόπου με όλους, όλο κακά θα τα βλέπεις. Δεν είσαι γνήσιον τέκνον. Δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνεις, αλλά δεν σημαίνει ότι εξάπαντος θα γίνεις. Πότε θα γίνεις, πότε θα γίνω και θα είμαι γνήσιον τέκνον? Όταν είμαι μιμητής του Αποστόλου Παύλου. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Δηλαδή μιμητής του Χριστού. Και ο Χριστός μακροθυμεί σε όλους. Συγχωρεί όλους. Αγαπάει όλους. Κανέναν δεν περιφρονεί. Ιδιαιτέρως στηρίζει τους ελαχίστους μέσα στην Εκκλησία. Και ο Απόστολος Παύλος αναγνωρίζει στον Τίτο ότι είναι γνήσιον τέκνον. Δεν είναι τι λέει ο Τίτο για τον εαυτό του, αλλά τι λέει ο Παύλος, ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός για αυτόν. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι όχι αν είσαι κατά τη γνώμη σου γνήσιον τέκνον, αν είσαι κατά τη γνώμη του Χριστού γνήσιον τέκνον. Αν δεν σε αναγνωρίζει ο Χριστός ότι είσαι γνήσιον τέκνο, τότε θα έχεις πολύ καλή συνέχεια. Θα είσαι δούλος Θεού. Θα σε χρησιμοποιήσει όχι μόνο για αυτά που ζητάς, σκέφτεσαι, προσεύχεσαι, θέλεις και πιστεύεις, αλλά για πολύ περισσότερα, πολύ μεγαλύτερα από αυτά που μπορείς να φανταστείς, να σκεφτείς, να ζητήσεις. Γιατί δεν θα ενεργείς εσύ, αλλά θα ενεργεί ο Χριστός με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και εσύ θα είσαι σκεύος, εργαλείο. Το ερώτημα όμως είναι, θα είσαι κατηρτισμένο εργαλείο εις δόξαν και έπαινον Θεού? Ή θα είσαι εργαλείο ατίμου χρήσεως, θα είσαι εργαλείο τιμίας χρήσεως, για να σε χρησιμοποιεί ο Θεός για τη δόξα Του. Και ο Απόστολος Παύλος εξηγεί. Εμένα που με βλέπετε, τον Παύλο δηλαδή,
Εγώ είμαι Απόστολος του Χριστού διαθελήματος Θεού. Δεν έγινα εγώ Απόστολος. Ο Χριστός με απέστειλε και όχι με δικό του θέλημα, με το θέλημα του Πατέρα. Όλα ξεκινώνουν από τον Πατέρα των Φώτων. Ο Πατέρας με κοίταξε, με ξέλεξε και μου φανέρωσε τον Χριστό. Και όταν μου φανέρωσε τον Χριστό, με οδήγησε στον Χριστό. Και ο Πατέρας είπε στον Χριστό, τον βλέπεις αυτόν? Κάν τον απεσταλμένο σου. Είναι δούλος μου. Χαμπάρι δεν έχει πάρει ο Παύλος. Είναι δούλος μου. Είναι δούλος σου, δούλος μου. Πήγαινε να τον συναντήσεις, πάει να διώξει τους χριστιανούς. Πήγαινε να τον συναντήσεις και θα δεις, θα τον μεταμορφώσω εγώ. Και θα τον κάνω δούλο μου και εκλεκτό δούλο μου. Γιατί είναι ειλικρινής. Γιατί αγνοών πράττει εν απιστία. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει καθαρά. Εγώ είμαι, λέει, δούλος Θεού, Απόστολος Ιησού Χριστού, αλλά κατά την πίστη των εκλεκτών του Θεού. Δεν έχω δική μου πίστη, δεν έχω δική μου γνώμη. Η πίστη μου είναι η ίδια με την πίστη των αδελφών μου στα Ιεροσόλυμα. Και πήγα και το δοκίμασα, τους περιέγραψα, αν και ο Χριστός μου αποκάλυψε το Ευαγγέλιο και μου δίδαξε το Ευαγγέλιο, εγώ όμως πήγα γιατί θέλω να είμαι με κοινή πίστη με τους εκλεκτούς του Θεού. Γιατί αυτό με εξασφαλίζει, αυτό με βεβαιώνει. Με τους εκλεκτούς του Θεού πρέπει να είμαστε κι εμείς τότε. Δηλαδή με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπως και θέλουμε. Εάν θέλουμε να είμαστε γνήσια τέκνα Θεού, θα πρέπει εξάπαντος η πίστη μας να ταιριάξει απόλυτα με την πίστη της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όπως περιγράφεται ακριβώς μέσα στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Και τότε, τότε θα έρθει η Αποκάλυψη. Εάν η πίστη σου δεν ταιριάζει με την πίστη των εκλεκτών του Θεού, Αποκάλυψη δεν έχεις. Εάν ταιριάζει, τότε θα έρθει η Αποκάλυψη και θα έρθει η επίγνωση της αληθείας κατευσέβειαν. Και ο σκοπός σου ποιος θα είναι? Όχι να είσαι δούλος, να είσαι κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών. Με ελπίδα ζωής αιωνίου, την οποία ο Θεός υπεσχέθη, ο αψευδής Θεός προχωρών αιωνίων. Και πώς την υπεσχέθη? Δια του Λόγου του Θεού με το κήρυγμα. Θυμηθείτε, για ποιον κηρύττεις? Τσιμουδιά εγώ. Εσύ κηρύττεις? Όχι Κύριε, εσύ κηρύττεις. Με το κήρυγμα λοιπόν, το οποίο ενεπιστεύθη ο Χριστός σε μένα, δεν κηρύττω εγώ, ο Χριστός κηρύττει, λέει ο Παύλος, και μάλιστα με εντολή του Σωτήρος ημών παντοδυνάμου, του Πατέρα. Το έδωσε ο Θεός, ο Πατέρας, εντολή του Χριστού και μου εμπιστεύθηκε το λόγο του στο στόμα μου. Εγώ τι είμαι? Στόμα. Ποιος είναι η κεφαλή? Ο Χριστός. Πώς εργάζεται ο Χριστός? Με εντολή Πατέρα. Είναι μια τέλεια συνεργασία που ο μόνος μπορεί να την χαλάσει είμαι εγώ. Να πω τι ωραία που τα είπα. Πρέπει, σπουδαίος είμαι. Ξέρεις τι κάνει ο Θεός? Φύγε, δεν μου κάνεις. Θα βρω άλλον πιο καλό από σένα. Μα εργάζομαι. Δεν μου κάνεις, γιατί εργάζεσαι εσύ, δεν με αφήνεις να εργαστώ εγώ. Δηλαδή, κάνεις ό,τι σου αρέσει, λες ό,τι σου αρέσει, κάνεις ό,τι θέλεις, λες ό,τι θέλεις και κάνεις ό,τι νομίζεις, λες ό,τι νομίζεις. Εγώ όμως δεν σε θέλω να κάνεις, να λες και να νομίζεις τα δικά σου. Εγώ σε θέλω βέλος ευθυγραμμισμένο και ισορροπημένο. Ο χριστιανός είναι ισορροπημένος. Βέλος ευθυγραμμισμένο με το λόγο μου. Και τότε θα σου δώσω το λόγο μου, το οποίο θα κηρύττεις. Και θα αποκαλύπτεις τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, όχι εσύ, εγώ, μέσα από το στόμα σου. Ποιος δοξάζεται?
Εγώ, όχι ο άνθρωπος, ο Χριστός που κηρύττει. Τι να δοξάσω τη τσάπα. Εντάξει, υπάρχει και τσάπα καλή, υπάρχει και τσάπα και στομωμένη. Να δοξάσω το Κατσαβίδι. Υπάρχει Κατσαβίδι καλό, ναι, αλλά αν το Κατσαβίδι δεν κάνει τη δουλειά του, ο ηλεκτρολόγος το πετάει και αγοράζει άλλο. Αγωνίζεται να βιδώνει και να αλλάζει με ένα Κατσαβίδι που είναι στραβό. Πώς θα βιδώνει. Με μια τσάπα που εδώ χτυπάς και εκεί σκάβει. Ναι, αλλά είμαστε άνθρωποι. Ο Θεός θα σε κάνει βέλος ισορροπημένο, ζυγιασμένο, τέλειο για να σε αποστείλει. Αρκεί εσύ να ξέρεις ότι είσαι βέλος. Δεν είσαι ο τοξότης. Δεν πηγαίνεις μόνος σου. Αν δεν σε τοξεύσει, θα είσαι στη φαρέτρα. Και καλά είναι να σε έχεις σε φαρέτρα, μην σε έχει και κάτω από κάνα σκουπίδι. Πεταμένο στα σκουπίδια, αν είσαι άχρηστο βέλος. Το κατάλαβε αυτό, το έχει καταλάβει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, εγώ είμαι γνήσιον τέκνον, γιατί η πίστη μου είναι σύμφωνη με την πίστη των εκλεκτών του Θεού. Εδώ πάνω, αυτή είναι η πίστη μου. Και γι' αυτό έχω αποκάλυψη. Έχω επίγνωση της αληθείας, δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και αυτό που ζητάω είναι η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, πρόσεξε, Τίτο. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Στους μεμιασμένους τα πάντα είναι μεμιασμένα. Δηλαδή τι. Μεμιασμένοι είναι και ο νους και η συνείδηση. Τι σημαίνει η συνείδηση. Το παρελθόν σου. Τα έργα που έχεις κάνει. Είναι μεμιασμένα, το ξέρω. Η συνείδησή σου είναι καθαρή ή μεμιασμένη. Την έχεις καθαρίσει με το αίμα του Χριστού, έχεις μετανοήσει. Μετανοείς ή θυμάσαι τις παλιές αμαρτίες και χαίρεσαι. Ή θυμάσαι και αγριεύεις, ή θυμάσαι και θυμώνεις. Ή θυμάσαι τι σου έκαναν, τι έκανες και γίνεσαι σαρκικός άνθρωπος. Είναι καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού η συνείδησή σου. Έχεις μετανοήσει. Γιατί αν η συνείδησή σου είναι μεμιασμένη, θυμάσαι, σκέφτεσαι, παραπονιέσαι, αγριεύεις, θυμώνεις, τότε και ο νου σου είναι μεμιασμένος. Και αυτά που σκέφτεσαι είναι βδέλυγμα εις το Θεό. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι αυτά που σκέφτεσαι για τώρα. Το σημαντικότερο είναι αυτά που σκέφτεσαι για αύριο. Είναι βδέλυγμα εις το Θεό. Ό,τι σκέψεις, ό,τι προτάσεις, ό,τι επιδιώξεις έχεις, έστω και αν η επιθυμία σου είναι να είναι σε αγιασμό και καθαρότητα, αφού η συνείδησή σου είναι μεμιασμένη, ο νου σου για το παρόν και ο νου σου για το μέλλον είναι μεμιασμένος, είναι βρώμικος. Και ομολογείς ότι γνωρίζεις το Θεό, αλλά τα έργα σου που εξαρτώνται από την καρδιά σου και από το νου σου αρνούνται το Θεό. Βδελικτός και απειθής είσαι. Δεν μπορείς ποτέ να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Πάντα θα κάνεις αυτό που σου αρέσει και αυτό που θέλεις και αυτό που νομίζεις, γιατί η συνείδησή σου δεν είναι καθαρή. Είναι μεμιασμένη. Και σε κάθε έργο αγαθό που το σκέφτεσαι εσύ, βρώμικο είναι. Όλα στη ζωή σου είναι βρώμικα. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί. Να νομίζω ότι είμαι γνήσιον τέκνων και να έρχεται ο Θεός να μου λέει, όλη η ζωή σου είναι βρώμικη, μια βρωμιά στα μάτια μου. Μια βρωμιά. Βδέλυγμα είσαι στα μάτια μου. Γιατί δεν έχεις καθαρίσει ακόμη τη συνείδησή σου. Και πώς θα καταλάβω αν έχω καθαρίσει τη συνείδησή μου. Πολύ εύκολα. Αν θυμάσαι τα παλιά με νοσταλγία ή με θυμό ή με συνέστημα άγριο ή καλό, λέει ο Λόγος του Θεού, όσοι θυμώνται την παλιά τους την πατρίδα
θα βρούνε ευκαιρία να επιστρέψουν σε αυτήν. Εάν λοιπόν σκέφτεσαι την αμαρτία σου και την νοσταλγείς, ο διάβολος θα σε πλανήσει και θα σου δώσει την ευκαιρία να ξαναπάς την ίδια αμαρτία. Σαν το σκύλο που ξερνάει, συγγνώμη κύριε μου, και μετά πηγαίνει και τα ξανατρώει. Και ξανά τα βγάζει και πηγαίνει πάλι και τα ξανατρώει. Βρώμικος, βδέλυγμα, σύχαμα. Γιατί? Γιατί δεν έχει καθαριστεί συνείδηση. Δεν έχει μετανοήσει. Δεν έχει πραγματικά καταδικάσει. Δεν ντρέπεται για τις αμαρτίες του. Δεν βδελείται για τις αμαρτίες του. Δεν τις συχαίνεται. Και ποια είναι η αμαρτία? Σώματος, ψυχής και πνεύματος. Επιθυμίες σαρκός, σαρκικές αμαρτίες, αλλά και επιθυμίες του πνεύματος, της ψυχής. Θέλω. Αλλά και αλαζονία του βίου, νομίζω. Και ο άνθρωπος ομολογεί ότι γνωρίζει το Θεό από παλιά, από παλαιότερα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Και περπατάει βδελικτός, συχαμένος στο Θεό. Και δεν έχει καταλάβει και τίποτα. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Γι' αυτό είπα σήμερα το μήνυμα, αδερφοί αγαπητοί, είναι μήνυμα υπόσχεσης, αλλά και φόβου και τρόμου. Και φόβου και τρόμου. Και αν δεν είμαι καθαρός, ώστε τα πάντα είναι καθαρά, παρόλο που η χάρις του Θεού η σωτήριος φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους, ο Λόγος του Θεού λέει όμως διδάσκει ημάς. Ποιους ημάς? Τα γνήσια τέκνα. Που δεν εξαρτώνται τα γνήσια τέκνα από τι κάναμε, αλλά τα γνήσια τέκνα εξαρτώνται από τι σκέφτονται, με αποτέλεσμα το τι θα γίνει, θα είναι από το Θεό ή όχι. Γνήσιον τέκνο, τα ξέχασες? Ξεχνάς τα λάθη σου, τις αμαρτίες σου, τη σχέση, το οτιδήποτε έχει λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο? Τα βδελίτεσαι, τα καταδικάζεις? Εάν ναι, δόξα στο Θεό. Αν όχι, με μιασμένος ο νου σου και για το παρόν και για το παρόν και για το μέλλον. Σήμερα λοιπόν μας καλεί ο Θεός πραγματικά να ξεχάσουμε κάθε τι που σκεφτήκαμε, είπαμε ή κάναμε που λείψε το Πνεύμα το Άγιο, και να το καταδικάσουμε και να ντραπούμε γι' αυτό και να πούμε άθλιος και ουτιδανός ήμουνα, όπως ο Ιώβ. Θα κλείσω το στόμα μου. Άθλιος και ουτιδανός. Τι έκανα, τι ήταν αυτό που σκεφτόμουν? Όταν τα έλεγε όμως, έλεγε έχω δίκιο. Μόνο όταν ήλθε η επίγνωση, η φώτιση της αληθείας από το Θεό, είπε άθλιος και ουτιδανός είμαι, άχρηστος και τυποτένιος. Ό,τι έλεγα ήταν βδέλυγμα σε σένα, Θεέ μου. Μετανοώ, συγχώρεσέ με, ελέησέ με. Και ο Θεός του είπε τώρα ενδύθητη μεγαλοσύνη. Τώρα μπορώ να σε διδάξω. Τώρα η χάρις του Θεού η σωτήριος μπορεί να με διδάξει, να μας διδάξει. Δεν μας διδάσκει όλους σήμερα. Μόνο τα γνήσια τέκνα. Η χάρις του Θεού μπορεί να μας διδάξει σήμερα. Εάν γίνουμε γνήσια τέκνα, μετανοώντας, επιστρέφοντας στο Θεό, καταδικάζοντας το οτιδήποτε λείπησε το Πνεύμα το Άγιο, συγχωρούντες όλους τους αμαρτήσαντας σε εμάς, ώστε να έρθει ο Θεός να αφαιρέσει όλες μου τις αμαρτίες, για να μπορώ με καθαρή συνείδηση να έχω καθαρό νου σκέψεις τώρα και καθαρό νου σκέψεις για το μέλλον. Και το μέλλον μου, χάρις του Θεού η σωτήριος θα με διδάσκει. Γιατί αν δεν με διδάσκει, διδάσκουσα, συνεχόμενα θα με διδάσκει. Όχι μια φορά. Κάθε στιγμή η χάρις του Θεού με διδάσκει να αρνούμε την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας. Δεν ξέρω εγώ να περπατάω. Χρειάζομαι τη χάρη του Θεού να με διδάσκει κάθε στιγμή.
να αρνούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες πρώτον. Δεύτερον, να ζω σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός τον παρόντα αιώνα. Δεν μπορώ να ζω δικαίος, σοφρόνος και ευσεβός αν δεν με διδάσκει η χάρις του Θεού, η σωτήριος. Και να προσμένω τη μαρκαρία ελπίδα. Δεν μπορώ να προσμένω τον Ιησού Χριστό να έρθει να με παραλάβει αν κάθε στιγμή δεν με διδάσκει η χάρις του Θεού η σωτήριος. Άρα η ζωή μας εξαρτάται απολύτως από τη χάρη του Θεού. Απολύτως. Δεν εξαρτάται από μένα, από σένα, από εκείνον, από τον άλλον, από τον καλό αδερφό, από τον... Δεν εξαρτάται. Εξαρτάται μόνο από τη σχέση μου με το Θεό και πώς η χάρις του Θεού με διδάσκει. Τότε το μέλλον μου θα είναι πολύ καλύτερο, μεγαλύτερο και ενδοξότερο από αυτό το οποίο εγώ σκέφτομαι, φαντάζομαι, ζητάω. Όταν είμαι συνεχόμενα διδασκόμενος από τη χάρη του Θεού, που δεν διδάσκει όλους τους ανθρώπους, τα γνήσια τέκνα μόνο διδάσκει, να αρνούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες πρώτον, να ζω δικαίως, σοφρόνος και ευσεβός τώρα και το μέλλον και το παρελθόν και το παρόν και να προσμένω τη μακαρία ελπίδα τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό να έρθει να με παραλάβει. Και μέχρι τότε πιστός ο λόγος. Θέλω αυτά να τα διαβεβαιείς για να φροντίζουν όλοι να προείστανται καλών αγαθών έργων, όπως λέει η Γραφή. Και εσύ θα προείστασαι αγαθών έργων και όλοι θα προείστανται αγαθών έργων όταν αυτά τα διαβεβαιείς κατά χάρη. Το έργο σου θα είναι αγαθό. Το έργο σου θα είναι του Χριστού. Αυτό το οποίο εργάζεσαι, στην πραγματικότητα ο Χριστός θα εργάζεται. Αυτό το οποίο κηρύττει, στην πραγματικότητα ο Χριστός θα το κηρύττει. Αυτό το οποίο κάνεις, στην πραγματικότητα ο Χριστός θα το κάνει. Αυτό το οποίο συμβουλεύεις τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ο Χριστός θα τα συμβουλεύει. Ό,τι γίνεται στη ζωή σου, ο Χριστός θα το κάνει. Γιατί? Γιατί χάρις του Θεού θα σε διδάσκει πάντα. Να αποφεύγεις την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Πώς να ζεις τον παρόντι αιώνα. Δικαίως, σοφρόνος και ευσεβός. Τι να περιμένεις? Τον Ιησού Χριστό. Ό,τι κάνεις, δεν το κάνεις εσύ, ο Χριστός θα το κάνει. Εσύ θα βάλεις τον εαυτό σου στο έργο του Θεού. Θα προείστασαι αγαθών έργων. Γιατί αυτά είναι τα καλά και τα ωφέλιμα σε όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Όποιοι είναι για βάφτισμα, ας σηκωθούν να ετοιμαστούν. Και εμείς...